16 Απριλίου Αγάπης, ειρήνης και χιονίας των μαρτύρων των εν Θεσσαλονίκη Φίλικος, επισκόπου, Ιανουαρίου πρεσβυτέρου, Φουρτουνάτου και Σεπτίμου, Λεωνίδου, Χαρίσης, Νίκης, Γαλήνης, Καλίδος Νουνεχίας Βασιλίσης, Θεοδόρας, Ειρήνης και Ευτυχίας των εκθεσαλονίκης Μαρτύρων Μιχαήλ νεομάρτυρος του ενβουρλά της Μικράς Ασίας. Οι Άγιες Αγάπη, Ειρήνη και Χιονία Ήταν και οι τρεις αδελφές και πνευματικά βλαστάρια της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης. Οι ψυχές και των τριών παρθένων ήσαν στολισμένες με πολλά χριστιανικά χαρίσματα. Στο πρόσωπό τους έβρισκε πλήρη εφαρμογή η προτροπή του Αποστόλου Παύλου για τις γυναίκες με τα εδούς και σοφροσύνης κοσμήν εαυτάς, δηλαδή να στολίζουν τον εαυτό τους με συστολή και σοφροσύνη. Πράγματι, οι τρεις αδελφές όχι μόνο έτσι στόλιζαν τον εαυτό τους, αλλά και με όλα τα πνευματικά μαργαριτάρια που λέγονται χριστιανικές αρετές. Όταν έγινε ο διωγμός κατά των χριστιανών επί Μαξιμιανού, οι τρεις αδελφές κατέφυγαν σε κάποιο ψηλό βουνό. Το μέρος όμως αυτό ανακαλύφθηκε. Έτσι συνελήφθησαν και τις έφεραν μπροστά στον άρχοντα Δουλσίτιο. Αυτός με κάθε τρόπο προσπάθησε να τις κάνει να αρνηθούν τον Χριστό. Αυτές με όπλα τις αρετές που είχαν ομολογούσαν Χριστόν εσταυρωμένων. Τότε η αγάπη και η χιονία μαρτύρησαν αφού τις έριξαν στη φωτιά, ενώ η ειρήνη βρήκε μαρτυρικό τέλος από το βέλος που τις έριξε ένας στρατιώτης. Ο Άγιος Λεωνίδης και οι Αγίες Χαρίσα, Νίκη, Γαλήνη, Καλίδα, Νουνεχία, Βασίλισσα και Θεοδόρα. Ο Άγιος Λεωνίδης και οι Αγίες αυτές γυναίκες έζησαν στα χρόνια του βασιλέως Δεκίου, 249-251 μετά και κατάγονταν από την Πελοπόννησο. Συνελήφθησαν τις ημέρες της Αναστάσεως του Κυρίου στην Τριζίνα της Πελοποννήσου και οδηγήθηκαν στον ηγεμόνα της Κορίνθου Βενούστο. Οι μάρτυρες έμειναν αμετακίνητοι στην πίστη τους και ο ηγεμόνας διέταξε να ξεσχίσουν τον Λεωνίδη και κατόπιν αυτόν μαζί με όλες τις γυναίκες να τους ρίξουν στην θάλασσα. Στον δρόμο για το μαρτύριο όλες οι γυναίκες έψαλαν διάφορους ψαλμούς και κατόπιν αφού όλες τις γυναίκες τις έδεσαν με βαριές πέτρες τις έριξαν στην θάλασσα μαζί με τον Άγιο Λεωνίδη και έτσι έλαβαν τα αμάραντα στεφάνια του μαρτυρίου μία ημέρα πριν από το Άγιο Πάσχα, δηλαδή το Άγιο και Μεγάλο Σάββατο. Η Αγία Μάρτης Ειρήνη Η Αγία αυτή μαρτύρησε τον ίδιο καιρό και στον ίδιο τόπο που μαρτύρησαν ο Άγιος Λεωνίδης και οι μαζί με αυτόν Άγιες γυναίκες. Η Ειρήνη προσπαθούσε για τον φωτισμό και άλλων γυναικών, αλλά την πρόδωσαν στον άρχοντα, συνελήφθη και φυλακίστηκε κατόπιν της έκοψαν την γλώσσα και της έβγαλαν τα δόντια, αλλά επειδή επέμενε στην πίστη τελικά την αποκεφάλισαν. Το μήνυμα της ημέρας Οι πράξεις μας κρίνονται σύμφωνα με την εσωτερική μας διάθεση. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου